Καλημέρα σας κύριε Πλεύρη, καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να συζητήσουμε θέλω τα θέματα του Υπουργείου σας, ωστόσο θέλω να ξεκινήσουμε γιατί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τώρα είναι τα εθνικά μας ζητήματα. Θέλω λοιπόν ένα δικό σας σχόλιο και για τις ομές απειλές επί της ουσίας από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, η ελληνική κυβέρνηση έχει μια ξεκάθαρη θέση σεβασμού του διεθνούς δικαίου και στήριξης των εθνικών μας δικαίων που συνάδουν απόλυτα με τις διεθνείς συνθήκες. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε μια ένταση στο βαθμό της προσβολής από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς δεν μπαίνουμε σε μια, αν θέλετε, λεκτική αντιπαράθεση. Καταλαβαίνουμε τον εκνευρισμό της Τουρκίας γιατί πλέον έχει απομονωθεί πλήρως διεθνώς, καθώς σε όλα τα επίπεδα έχει καταστεί σαφές ότι ο ταραχοποιός της περιοχής είναι η Τουρκία. Θεωρούμε ότι αυτή την κλιμάκωση θα την επιδιώκει συνεχώς η Τουρκία και για εσωτερική της κατανάλωση, αλλά και λόγω μιας συγκεκριμένης πολιτικής που έχει. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας και από εκεί και πέρα δεν ανεχόμαστε καμία πρόκληση από την Τουρκία. Ωστόσο, εχθές, κύριε Πλεύρη, ακούσαμε από τον πρόεδρο της Τουρκίας μια άκρος επιθετική ρητορική, πλέον απειλητική και με στρατιωτικούς και πολεμικούς όρους. Και ακόμα και αν υποθέσει κάποιος πως αυτή η ρητορική, αυτό το δόγμα του Ερντογάν πλέον είναι για εσωτερική κατανάλωση, παρότι πλέον και αναλυτές και άνθρωποι που παρακολουθούν στενά τα πράγματα στην Τουρκία λένε ότι δεν πιστεύουν ότι είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος. Πρώτα απ' όλα ακριβώς είναι και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι και μια κεντρική γεωπολιτική θέση της Τουρκίας που έχει εκδηλωθεί όλα τα τελευταία χρόνια με τη γαλάζια πατρίδα και με μια προσπάθεια ουσιαστικά αναθεωρητισμού όλων των συνθήκων. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία, αυτό επιδιώκει και η Λοπή Ερντογάν. Υπ' αυτή την έννοια πάντοτε όταν υπάρχουν εντάσεις θα πρέπει να είσαι σε επιφυλακή. Mm-hmm. Να μας ανησυχεί με την έννοια ανησυχίας και φόβου δεν υπάρχει, αλλά να είμαστε προβληματισμένοι και πανέτοιμοι οποτεδήποτε χρειαστεί να αντιδράσουμε. Ναι, mm-hmm. προφανέστατο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν. Και είναι και τελείως ατυχέστατο mm-hmm. να χρησιμοποιείται, όπως και πολύ ωραία είπε στην ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η ελληνική γλώσσα. Μια γλώσσα που για όσους την ξέρουν, εμείς που τη μιλάμε, αλλά και όλος ο δυτικός πολιτισμός, είναι η γλώσσα του δικαίου της δημοκρατίας, προκειμένου να στέλνεις απειλές. Mm. Ας χρησιμοποιεί την τουρκική γλώσσα ο Ερντογάν και να μην προσβάλλει την ελληνική όταν λέει τέτοια πράγματα. Τώρα πάμε λίγο και στα θέματά σας και σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί η πρόληψη στην υγεία είναι το α και το ω. Ξεκίνησε το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας με το όνομα Φοφή Γεννηματά. Από σήμερα λοιπόν όλες οι γυναίκες από 50 έως 69 ετών θα μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, κύριε Πλεύρη. Ναι, ακριβώς, και για να το εξηγήσουμε απλά, επειδή έγινε μια κουβέντα, οι πολιτικές δημόσιας υγείας δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων που ούτως ή άλλως μπορεί να κάνει ο πολίτης. Και τώρα μια γυναίκα, αν πάει, της γράφει ο γιατρός ένα παραπεμπτικό. Η λογική της δημόσιας υγείας είναι να βρίσκει στοχευμένο πληθυσμό, ο οποίος έχει συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία, και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων μας προσδιορίσε τις γυναίκες αυτές γιατί έχουν σε αυξημένο ποσοστό μη παρακολούθηση και μεγαλύτερη επικινδυνότητα στο κομμάτι του καρκίνου του μαστού. Mm-hmm. Σε αυτές τις γυναίκες λοιπόν σταδιακά θα πηγαίνουν SMS με βάση τις λύσεις που έχουμε και από τον εμβολιασμό αλλά και από την άλλη συνταγογράφηση. Mm-hmm. Θα υπάρχει παράλληλα παραπεμπτικό που θα πηγαίνουν να κάνουν την εξέταση εντελώς δωρεάν και δεν μένουμε μόνο εκεί. Στη συνέχεια θα υπάρχει και κλινική εξέταση από γιατρό όταν υπάρχει συμπτωματολογία, δηλαδή την εξέτασή της θα την εξηγήσει ένας γιατρός αυτή τη γυναίκα και αν χρειαστούν και περαιτέρω εξετάσεις, είναι ένα πλήρες προληπτικό πακέτο που θα μας βοηθήσει σε τι, ότι κάνοντας την εξέταση του 1.300.000 γυναίκες, αυτομάτως αυτές τις γυναίκες θα προλάβουμε νωρίς τυχόν πάθηση καρκίνου που θα υπάρχει ασθένεια καρκίνου και θα μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ καλύτερα επιδημιολογικά αυτόν τον πληθυσμό. Τώρα, αυτό σε ποιους άλλους τομείς υγείας θα επεκταθεί το πρόγραμμα, κύριε Πλεύρη? Ήδη έχουν εγκριθεί 4 προγράμματα. Είναι ο μαστός, είναι ο τράχυλος μήτρας, πολύ σημαντικό. Είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρους, που το τράχυλος μήτρας αφορά
2.400.000 γυναίκες. Mm-hmm. Το παχύ έντερο θα αφορά 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι και γυναίκες. Και οι καρδιακές παθήσεις, δηλαδή να κοιτάξουμε την καρδιά μας, που περίπου θα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο προληπτικών εξετάσεων. Και έχουμε και μία άλλη σημαντική παρέμβαση που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει ζητήσει. Mm-hmm. Το κομμάτι της παιδικής παχυσαρκίας. Mm-hmm. Δυστυχώς είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και δεύτεροι αναλόγως της ηλικίας των παιδιών σε παιδική παχυσαρκία. Και θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης και σε γονείς και σε παιδιά, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πάρα κομμάτι της παχυσαρκίας. Είναι αυτά τα 5 προγράμματα που θα τρέξουν όλα μέσα στο έτος, σταδιακά. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, κύριε Πλεύρη, επιβεβαιώθηκε και επισήμως το πρώτο κρούσμα στη χώρα της ευλογιάς, της λεγόμενης ευλογιάς των πιθήκων. Πόσο σας ανησυχεί η περίπτωση αυτή της ευλογιάς των πιθήκων σε συνάρτηση με το γεγονός ότι είναι εισαγόμενο, πρόκειται για έναν Έλληνα ο οποίος ταξίδεψε στην Πορτογαλία και επέστρεψε. Αν ανησυχείτε ότι και το καλοκαίρι θα έχουμε ενδεχομένως κάποια μεγαλύτερη εξάπλωση? Ναι, πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Δηλαδή, οι ακροατές που μας ακούν δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Mm-hmm. Γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχούν? Γιατί όλα τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι μιλάμε για μια ασθένεια η οποία στην Ευρωπαϊκή, τουλάχιστον Ήπειρο, έχει αντιμετωπιστεί σε όλα τα περιστατικά. Η νοσηρότητά της είναι πολύ μικρή. Mm-hmm. Απόδειξη αυτό ότι μιλάμε για κάτω από 600 κρούσματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Φανταστείτε αν είχαμε μια μεταδοτικότητα, θα το βλέπαμε. Ως όμως υπουργός και ως δεν εφηχάζουμε, διότι λόγω και του τουρισμού που περιμένουμε προφανώς θα συμβεί και η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Και το βλέπουμε και σε άλλες συνθήκες νοσηλιών που χρειάζονται. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα? Παρακολουθούμε, κάνουμε φθηλάτιση, έχουμε δει τα κέντρα αναφοράς, θα διαχειριστούμε όλα τα περιστατικά και δεν υπάρχει καμία ανησυχία συνολικά στο κοινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.